Η επανάσταση στη στερεά Ελλάδα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1821. Από τι συγκρούσει με τον Οθωμανικό στρατό ξεχωρίζουν η μάχη στην Αλαμάνα, όπου βρήκε φρικτό θάνατο ο Αθανάσιο Διάκο, και η μάχη στο Χάνι τη Γραβιά, στην οποία διακρίθηκε ο Οδυσσέα Ανδρούτσος. Πρώτη ερώτηση. Ποιε συνθήκε επηρέασαν την επανάσταση στη στερεά Ελλάδα. Στη στερεά Ελλάδα οι συνθήκε για εξέγερση ήταν δύσκολε, καθώ δεν ήταν ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένοι κυρίω τα δυτικά τμήματά τη και οι πρόκριτοι του τόπου δεν είχαν μεγάλη πολιτική εμπειρία. Επίση, υπήρχε σημαντική παρουσία Οθωμανικού πληθυσμού και στρατιωτών στην Εύα και τη Λαμία, ενώ στην κοντινή Ήπειρο είχε εκστρατεύσει εναντίον του Αλίπασα των Ιωαννίνων, ο ικανότατο Χουρσίτ Πασά. Τι ελλείψει όμω αυτέ αντιστάθμιζε η παρουσία στην περιοχή φημισμένων κλεφτών και αρματολών, με αποτέλεσμα οι επαναστάτε να κινηθούν πιο συντονισμένα. Δεύτερη ερώτηση. Πού έγινε η πρώτη σύσκεψη των Οπλαρχηγών. Η πρώτη σύσκεψη των Οπλαρχηγών, που επισφραγίστηκε με δοξολογία και ορκομοσία, πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα τον Ιανουάριο του 1821. Εκεί αναφέρθηκε η 25η Μαρτίου ω ημερομηνία τη Εξέγερση. Παρόμοια τελετή έγινε παρουσία προκρίτων και Οπλαρχηγών στη μονή του Οσίου Λουκά στη Βιωτία, στα μέσα Μαρτίου του 1821. Τρίτη ερώτηση τη γνωρίζετε για τι επαναστατικέ ενέργειε στην Ανατολική Στερεά. Πρώτα εκδηλώθηκαν επαναστατικέ ενέργειε στην Ανατολική Στερεά. Ο Πανουριά πολιόρκησε την πόλη των Σαλόνων, άμφισα, και την κατέλαβε με τη βοήθεια των κατοίκων του Γαλαξιδίου. Στη συνέχεια απελευθερώθηκαν και άλλε πόλει και χωριά, Λιδωρίκη, Λεβαδιά, Αταλάντι, Θήβα, ενώ οι επαναστάτε έφτασαν μέχρι την Αθήνα, περιορίζοντα του Τούρκου στην Ακρόπολη αλλά και η Χαλκίδα έπεσε στα χέρια των εξεγερμένων Ελλήνων, με την επέμβαση του Ιδραίου πλειάρχου Αντωνίου Κριεζή, ο οποίο από το καράβι του κανονιοβόλησε με επιτυχία τους Τούρκους υπερασπιστές τη πόλη. Τέταρτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για τι επαναστατικέ ενέργειε στη Δυτική Στερεά. Λίγο αργότερα επαναστάτησε και η Δυτική Στερεά. Οι Έλληνε κατάφεραν να κυριεύσουν το Βραχώρι, Αγρίνιο, το Ετολικό και το Μεσολόγγι. Εκεί έφτασε σύντομα ο φαναριώτης πολιτικό Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, για να βοηθήσει στον αγώνα. Πέμπτη ερώτηση. Ποιε οι αντιδράσει του Χουρσίτ Πασά. Για να καταπνίξει την επαναστατική δραστηριότητα, ο Χουρσίτ Πασά έστειλε από τα Ιωάννινα του Πασάδε του Μετ και ο Μέρ Βριώνη. Τον πολυάριθμο Οθωμανικό στρατό περίμεναν στην Ηράκλεια και στι γέφυρε του Γοργοποτάμου και τη Αλαμάνα οι οπλαρχηγοί Πανουριά, Ιωάννη Διοβουνιώτη και Αθανάσιο Διάκο. Στι 23 Απριλίου του 1821 οι Τούρκοι εκδίωξαν του υπερασπιστέ των δύο πρώτων θέσεων, τραυματίζοντα σοβαρά τον Πανουριά και σκοτώνοντα τον συμπολεμιστή του Ισαΐα, επίσκοπο των Σαλόνων, Άμφισα. Έπειτα ενωμένοι στράφηκαν εναντίον των υπερασπιστών τη Αλαμάνα. Έκτη ερώτηση. Ποια η σημασία τη μάχη τη Αλαμάνα. Μετά από σκληρή μάχη, οι ελληνικέ δυνάμει οπισθοχώρησαν προ το όρο Καλίδρομο, σε ύψομα του οποίου βρισκόταν το επιτελείο του αρχηγού των αγωνιστών τη Ανατολική Τερεά Ελλάδα, Αθανάσιου Διάκου. Παρόλο που ο Διάκο ειδοποιήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του, αυτό συνέχισε να πολεμά. Τραυματίστηκε όμω και πιάστηκε εχμάλωτο. Εκτιμώντα την ανδρία του Ομέρ Βριόνη, του πρότεινε να του χαρίσει τη ζωή με αντάλλαγμα να προσχωρήσει στον στρατό του. Ο Διάκο αρνήθηκε και θανατώθηκε με φρικτό τρόπο. Η θυσία του νεαρού οπλαρχηγού έδειξε ότι η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μια απλή εξέγερση, αλλά αποφασιστικό αγώνα για την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού. Επιπλέον ενέπνευσε του Έλληνε αγωνιστέ, που πήραν εκδίκηση για τον θάνατό του, αντιμετωπίζοντα με επιτυχία του Οθωμανού στο χάνι τη Γραβιά, στι 8 Μαου του 1821. 7η ερώτηση. Τη γνωρίζετε για τη μάχη στο χάνι τη Γραβιά. Ο παλιό αρματολό τη περιοχή Οδυσσέα Ανδρούτσο κλείστηκε στο χάνι με 118 άνδρε, ενώ οι οπλαρχηγοί Πανουριά και Διοβουνιώτη οχυρώθηκαν στα γύρω υψώματα. Κατά τη διάρκεια τη σύγκρουση, οι οχυρωμένοι στα υψώματα γρήγορα οπισθοχώρησαν. Όχι όμω και οι πολεμιστέ στο χάνι, που συνέχισαν να αποκρούν τι τουρκικέ επιθέσει. Η μάχη σταμάτησε το βράδυ, με μεγάλε απώλειε για το Οθωμανικό στράτευμα. Οι Τούρκοι είχαν χάσει περισσότερου από 800 στρατιώτε, ενώ οι Έλληνε μόνο 6. Λίγο πριν ξημερώσει και ενώ ο Μέρ Βριώνης περίμενε να έρθουν κανόνια από τη Λαμία, ο Ανδρούτσο και οι άνδρε του επιχείρησαν έξοδο και κατάφεραν να περάσουν ανάμεσα από του Τούρκου, χωρί να γίνουν αντιληπτοί. 8. Η ερώτηση. Ποια η σημασία τη μάχη στο χάνι τη γραβιά. Η μάχη στο χάνι τη γραβιά ανέκοψε την πορεία του Οθωμανικού στρατού προ την Πελοπόννησο και τόνωσε το ηθικό των εξεγερμένων Ελλήνων, παραμερίζοντα του δισταγμού που είχαν σχετικά με την έναρξη του αγώνα, σε ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα. Ώρα να παίξουμε το κουίς της ενότητας.